Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Είναι η πρώτη μέρα. Ήρθαμε από το πρωί, εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε όλη την κατάσταση, την διαχειριζόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι κατά βάση και εμείς αυτή τη στιγμή ενημερωνόμαστε. Όλα τα πράγματα θα διαχειριστούμε και δεν θα υπάρξει πρόβλημα λειτουργίας. Τίποτα μεγάλο, άλλο. Καλημέρα. Το μεγάλο θέμα είναι με τις αναστολές. Καλημέρα. Όλα τα παρακολουθούμε. Όλα τα παρακολουθούμε. Ο νόμος εφαρμόζεται, ο νόμος θα εφαρμοστεί. Όλα τα παρακολουθούμε, όλα θα τα διαχειριστούμε. Θα είμαστε έτοιμοι όταν ενημερωθούμε να μπορέσουμε να πάμε. Πάντως αδειάζουν τα νοσοκομεία. Φεύγουν 10-15.000 άτομα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μόνο η αναστολή θα συνεχιστεί. Καλημέρα. Να σας πει και η κυρία Γκάκα. Ωραία, ωραία. Καλημέρα. Γκάκα. Λοιπόν, μια γυναίκα από το χώρο τον ιατρικό. Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν ξέρετε τι είναι αυτό ακριβώς που θέλουν οι συνάδελφοί σας. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά ότι μπαίνουν κάποιοι συνάδελφοί σε αναστολή. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους και τι πρέπει να γίνει από τη θέση που είσαι τώρα, γιατί πλέον έχετε μια διαφορετική θέση. Εγώ θέλω να τους παρακαλέσω να εμβολιαστούν και να είναι ασφαλείς και για τον εαυτό τους και για τις οικογένειές τους και για τους αρρώστους. Αυτό και σήμερα το κάνουν. Αυτό και σήμερα το κάνουν. Ήδη για ένα μήνα δεν θα έχουμε μισθό αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι καλό είναι να εμβολιαστούν όσο νωρίτερα. Θα ήταν ακόμη καλύτερο να έχουν ήδη εμβολιαστεί. Αν φύγουν από το νοσοκομείο Σωτηρία, κάποιοι συναδελφοί σας θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Έχουμε πολύ λίγο προσωπικό που δεν είναι εμβολιασμένο στο Σωτηρία, οπότε νομίζω ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Οι ίδιοι πρέπει να είναι. Υπάρχει πρόβλημα που έχετε εντοπίσει. Ακόμη ενημερώνομαι. Δηλαδή, εγώ είναι η πρώτη μέρα που μπαίνω στο Υπουργείο, οπότε θα σας τα πω μετά την ενημέρωση. Υπάρχουν νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, κυρία Γκάκα, που έχουν αρκετά άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί αρκετά σε σχέση με τις ανάγκες που είχε ένα νοσοκομείο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι δυνατόν αυτά τα νοσοκομεία να δουλέψουν και τι πρόκειται να κάνετε. Αν θα συνεχιστούν οι αναστολές των εργαζομένων, θα εφαρμοστεί δηλαδή αυτό που νομίζω ότι εφαρμόζεται. Υπάρχει ένας νόμος που γενικά πρέπει να εφαρμόζονται. Οι νόμοι σαφώς πρέπει να εφαρμόζονται. Τώρα, πώς θα γίνει με το πρόβλημα, ας το δούμε πρώτα και μετά θα σας αλλά πω. Αλλά δεν θα υπάρχει κάποιος χρόνος να δοθεί παραπάνω. Από ό,τι ξέρω, όχι. Ο νόμος ήδη εφαρμόζεται. Αλλά δεν σα λέω. Υπάρχει περίπτωση, επειδή υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική ηγεσία, να σκεφτείτε κάτι καινούριο για το θέμα αυτό με τους υγειονομικούς. Ακόμη και αν το σκεφτούμε, δεν θέλω να το απαντήσω, αλλά ακόμη και αν το σκεφτούμε, αυτό θέλει ένα χρόνο. Δηλαδή δεν αλλάζουν οι αποφάσεις την ημέρα στην άλλη. Ούτε είναι σωστό. Όχι, δεν θέλω να σας πω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει μια πιθανότητα. Αυτή τη στιγμή ενημερωνόμαστε και τα πράγματα έχουν ήδη σχεδιαστεί και προχωράνε. Θα κάνετε μια έκκληση στους συναδέλφους σας που σας βλέπουν φυσικά, αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι θέλετε να τους πείτε. Να είναι ασφαλείς, να εμβολιαστούν. Τα στοιχεία για το εμβόλιο είναι σαφώς πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει κανονική έγκριση πια το εμβόλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούμε. Για εμάς τους ίδιους, για τους ασθενείς μας, για τα σπίτια μας, για όλη την κοινωνία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γίνει μια καμπάνια και για τα παιδιά, για τον εμβολιασμό των παιδιών, δεν είναι έτσι? Είναι από τους επιδιάτρους, ναι, θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ.